ο διεθνής τουρκικό τύπος ασχολείται με την καταγωγή του. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατάγεται από έναν Τούρκο, Οθωμανό, είναι παππούς του δηλαδή, μάλιστα ονομάζεται Μουσταφά Κεμάλ, ήταν υπουργό εσωτερικών, σαν να ακολουθεί την ιστορία του παππού του, ήταν υπουργό εσωτερικών λοιπόν της κυβέρνησης τότε και πριν από αυτό ήταν και δημοσιογράφος. Μάλιστα λένε ότι εκτελέστηκε, μάλλον λιθοβολήθηκε από εθνικιστές που ήθελαν να εγκαταστήσουν μάλλον που ήθελα μια διαφορετική καθεστική ατάξη από αυτή που υπήρχε. Συγγνώμη, Βάλιστα... από αυτόν τον λένε, τον. Ε, με τα προ μαύρα μαλλιά. Το ναι, 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 με τα μαύρα μαλλιά τον, και το μουστάκι, βγήκε αυτός ο απόγονος, ο κατάξανθος πώς έγινε αυτό. Αυτό έγινε ε, γιατί δύο. κατάγεται. Μέσα σε δύο γενιές Υπάρχει εξήγηση γιατί κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Τσανκύρι mm -hmm. και εκεί λέει, τουλάχιστον οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι οι περισσότεροι α, είναι ξανθοί. Γι' αυτό και ξανθιά του κόμμου. Μάλιστα ο δήμαρχο του χωριού αυτού α, είπε ότι είναι υπερήφανο που κατάγεται ο Μπόρις Τζόνσον από εκεί mm. α, και ο Τσαβούσογλου, ξεχνώντα τα δεικτικά ποίηματα εναντίον του Ερντογάν, καθώς και ένα διπλωματικό επεισόδιο που παραλίγο να γίνει ε, μεταξύ Τουρκίας και Βρετανίας, γιατί ο Μπόρις Τζόνσον, ας μην ξεχνάμε, ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ξέχασε αυτά ο Τσαβούζογλου και είπε ότι είναι πολύ περήφανος ε, που ένας ε, σαν τον Μπόρις Τζόνσον έγινε πρωθυπουργός μιας τόσο μεγάλης χώρας όπως η Βρετανία και ανέβασε στο Twitter αυτά που βλέπετε και τώρα. Δηλαδή την, το γενεολογικό δέντρο του Μπορι Τζόνσον για να δείξει πόσο υπερήφανο είναι ήρθε ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε η Ιουλία Βελισσαράτου.